Κεφάλαιο Ναζισμός. Στο μεταξύ, ο Λάμπαν και η Βίγκμαν έμειναν στην Γερμανία. Από το 1930, ο Λάμπαν ήταν διευθυντής μπαλέτου της Όπερας του Βερολίνου, επίσημος καλλιτέχνης του κράτους. Όταν ο γιος διάλεξε την εξορία, ο Λάμπαν χορογραφούσε το Tannhauser. Το 1934 έγινε διευθυντής της Deutsche Tanzbühne. Τα κορμιά όμως που είχαν ζωντανέψει κάτω από τον ελεύθερο χορό μεταμορφώνονταν τώρα κάτω από τον ναζισμό. Έγιναν τα πυθύνια κορμιά των γυμναστών. Το 1936 έγιναν στο Βερολίνο οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Την ίδια εποχή, ο Λάμπαν, πρόεδρος του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού, δίνει τους χωρικούς χορούς για την περίσταση, που εκτελούνται από χορευτές από όλη τη Γερμανία, εκπαιδευμένους στην κινησιογραφία. Η κινησιογραφία δεν ήταν παρά ένας τρόπος καταγραφής της χορογραφίας, που βασιζόταν πάνω στην παρτιτούρα, πάνω στη μουσική. Ο Γκέμπελς παρακολούθησε τη γενική δοκιμή και απαγόρευσε την παράσταση. Οι Ναζί όμως ενδιαφέρονταν για την χορογραφική σημειογραφία. Η κινησιογραφία τέριαζε απόλυτα με τα θεάματα του Χίτλερ, τις σημειοφορίες, τις γυμναστικές επιδείξεις, τις γιγαντιές παρελάσεις. Το καθεστώς ζήτησε επίσημα πλέον τη συνεργασία του Λάμπαν. Αυτός αρνήθηκε και διέφυγε στην Αγγλία, στον γιος. Στις αρχές της δεκαετίας του 30, η Βίγκμαν ήταν ακόμα η βασική εκπρόσωπος του εξπρεσιονιστικού χορού στη Γερμανία. Τα έργα της παρουσίαζαν τους μεγάλους γερμανικούς ρομαντικούς μύθους που γοήτευαν και τους εθνικοσοσιαλιστές. Παρουσίαζαν ακόμα και την απώλεια του ατομικού πεπρωμένου κάτω από την ισχύ της συλλογικής θέλησης. Παρουσίασε ένα μεγάλο έργο, «Ο χορός του θανάτου», για το δεύτερο μέρος της τελετής έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων, ενώ στο πρώτο μέρος ο Χάρολντ Κρόιτσμπεργκ παρουσίασε τον χορό των όπλων. Της ζήτησαν να χορογραφήσει κάτι για το μεγαλείο του Χίτλερ. Πριν προλάβει να αρνηθεί, το Εθνικοσοσιαλιστικό Κόμμα άλλαξε στάση απέναντί της. Άρχισαν να παρακολουθούν τη σχολή της. Θεωρούσαν παρακμιακή τη δουλειά της. Η Βίγκμαν δεν έφυγε από τη Γερμανία. Η ιδεολογική καταπίεση εντάθηκε. Το 1937 οργανώνεται μία διπλή έκθεση, όπου παραθέτουν την επίσημη τέχνη, αυθεντικά γερμανική, με την τέχνη της παρακμής, με έργα αφηρημένης και εξπρεσιονιστικής ζωγραφικής των Κλέε, Καντίνσκι, Γκρος, Κροκόσκα. Τα γεγονότα διαδέχονται το ένα το άλλο. Το 1938, με το Anschluss, γίνεται η προσάρτηση της Αυστρίας. Το 1939 η εισβολή στην Πολωνία. Δύο μέρες αργότερα κηρύσσεται ο πόλεμος. Ο πόλεμος της γης είχε αρχίσει. Το 1942, υπό τον βομβαρδισμό των συμμαχικών αεροπλάνων, η Βίγκμαν χορογράφησε το χορό της Νιώβης και έδωσε την τελευταία της σκηνική παράσταση με το «Abschied und Dank», το αποχαιρετισμό και ευχαριστία. Την ίδια χρονιά η λύσα ενός παράφρονα είχε γίνει πια συλλογική. Στο τέλος του πολέμου η Γερμανία περνάει από δίκη. Ο ναζισμός είχε κάνει τον γερμανικό χορό κάθε άλλο παρά δημοφιλή. Ο πόλεμος είχε διώξει το κίνημα των εξπρεσιονιστών. Η υποταγή των εθνικοσοσιαλιστικών το αποτελείωσε. Ο εξπρεσιονιστικός χορός πέρασε στην αφάνεια. Η Ντόρι Χόιερ προτίμησε την αυτοκτονία
από το να χορεύει κάτω από συνθήκες που γίνονταν όλο και πιο δύσκολες. Στην Ανατολική Γερμανία, η Γκρέτ Παλούκα συνέχισε τη δουλειά της. Η τέχνη της όμως έχασε κάθε έμπνευση κάτω από τους περιορισμούς της κρατικής εξουσίας. Οι τελευταίες αναλαμπές του εξπρεσιονισμού έσβησαν με τα τελευταία σημαντικά έργα της Βίγκμαν, η Ιεροτελεστία της Άνοιξης, Ορφέας. Στο στούντιό της, στο Δυτικό Βερολίνο, συνέχισε ακούραστα να μεταβιβάζει τις γνώσεις της μέχρι το θάνατό της. Κεφάλαιο Πίνα Μπάους. Η πορεία που ακολουθούσε τώρα ο κόσμος είχε αξιοποιήσει, φαίνεται, όσο γινόταν περισσότερο ένα εκπληκτικά δημιουργικό άνεμο. Ο Κουρτ Γιος επέστρεψε στη Γερμανία το 1949 για να αναλάβει τα ηνία της σχολής της Έσης. Συνέχισε να διδάσκει όπως έκανε στον Τάρκτινγκτον, όπου είχε εκπαιδεύσει πολλούς μελλοντικούς καλλιτέχνες, ανάμεσά τους την Μπριγκίτε Κούλμπερκ. Αυτή η χορογράφος από την Στοκχόλμη έδωσε ένα σατυρικό στυλ, όπου συνδυάζει την κληρονομιά του κλασικού και του εξπρεσιονιστικού χορού. Παράδειγμα, το έργο της Miss Julie. Λυτή, με μία ελαφράδα στο ύφος της, ίσως γιατί δεν είχε μία άμεση εμπειρία του πολέμου. Αυτό φαίνεται στη δουλειά της «Κόκκινο κρασί σε πράσινα ποτήρια». Ενώ στο στούντιο της Βίγκμαν παρέμενε κάτι πιο οικογενειακό, που δίδασκε μόνο το δικό της, καθαρά προσωπικό στυλ. Η σχολή του γιος ήταν ανοιχτή σε κάθε τεχνική και ύφος. Από αυτή τη σχολή βγήκε 20 χρόνια αργότερα μια μαθήτρια που βρέθηκε επικεφαλής της αναγέννησης και της μεταμόρφωσης του γερμανικού χορού, η Πίνα Μπάους. Η Μπάους χρωστάει πολλά στο διδακτικό προσωπικό της σχολής του γιος. Το 1959, με υποτροφία της σχολής Τζούλιαρντ, πάει στη Νέα Υόρκη. Διδάσκεται από τις σημαντικότερες μορφές του αμερικανικού χορού και δημιουργεί με τον καιρό το δικό της στυλ. Ο γιος προσκάλεσε την Πίνα Μπάους πίσω στη Γερμανία για να χορέψει στο νέο του συγκρότημα. Χόρεψε μαζί τους και μάλιστα με το ρόλο της μητέρας στο πράσινο τραπέζι. Η Πίνα Μπάους είχε αφήσει τη χώρα της καταστραμμένη από τον πόλεμο. Γύρισε και βρήκε μία Γερμανία ευημερούσα. Τα λόγια του Κένεντι, «Είμαι ένας Βερολινέζος», ήταν το καλύτερο χαρτί που μπορούσαν να παίξουν οι Αμερικάνοι στο παιχνίδι του ψυχρού πολέμου. Στη Γερμανία όμως τα τραύματα και οι αναμνήσεις υπήρχαν πάντα και φαίνονταν στα ζωντανά χρώματα σύγχρονων καλλιτεχνών. Ο κόσμος της Πίνα Μπάους ήταν ένας κόσμος τεμαχισμένος. Από την αρχή έδωσε στο χορό της αληθοφάνεια και ρεαλισμό. Το 1973 ίδρυσε το χοροθέατρο Βούπερταλ με ομώνυμο συγκρότημα και θέατρο. Έσπρωξε χορό και θέατρο πέρα από τα όρια του δυνατού. Οι σιωπές έγιναν πιο αποφασιστικές από τις κραυγές. Το κορμί πιο καθοριστικός παράγοντας από το κείμενο. Η θεατρική παραγωγή πιο ρεαλιστική από την καθημερινή ζωή. Πρώτο υλικό της Μπάους ήταν οι άνθρωποι, οι μεταξύ τους σχέσεις. Η ζωή των ίδιων των χορευτών συχνά δημιουργούσε καταστάσεις με τις οποίες μπορούσε να ταυτιστεί ο θεατής. Πώς δουλεύει όμως με τους χορευτές της? Για να πετύχει αυτή την αμεσότητα και την ιδιαίτερη σχέση που γίνεται αμέσως παγκόσμια, τα έργα της έχουν ρυθμούς απόλυτα ελεγχόμενους, όπου η Μπάους ανακαλύπτει την ανθρωπότητα και ταυτόχρονα την αποκαλύπτει. Βρίσκει τις πιο κρυφές αλήθειες,
ξαφνιάζει τις αδυναμίες της, υποβαθμίζει τη σκληρότητα, αποκαλύπτει το πάθος της, χωρίς ποτέ να κάνει επαφή με την τρυφερότητα και την ελπίδα. Την εποχή του Λάμπαν, το ζητούμενο ήταν μια κίνηση ελεύθερη που αποκαλύπτει την ψυχή. Την εποχή του Γιος, το ζητούμενο ήταν η πίστη σε μια πιο δίκαιη κοινωνία που θα έκανε τον άνθρωπο καλύτερο. Την εποχή της Μπάους, ακόμα κι αν δεν μπορούμε να αγνοήσουμε το γεγονός πως η καρδιά του ανθρώπου είναι αιώνια διεφθαρμένη, είναι δυνατόν να ρίξει κανείς φως στα όμορφα διαλύματα της ψυχής.